Σε χέρια ξένων, μέσα από τα φαντς τα οποία θα μπορούν να αγοράζουν από τι αρχέ του 2018, τα κόκκινα δάνεια, υπολογίζεται ότι θα καταλήξουν περισσότερα από το 60% των ακινήτων, που ω πρώτε κατοικίε δεν θα μπορέσουν να ωφεληθούν από την περιβόητη ομπρέλα των 140.000 ευρώ τη αντικειμενική αξία. Θα έλεγα ότι με το 50-60% των δανειοληπτών. Έχουν δάνεια τα οποία ενδεχομένω, εάν είναι κόκκινα, θα βρεθούν στο μάτι του κυκλώνα. Και μεγάλε και μικρέ ελληνικέ περιουσίε, μετά το 2018, εφόσον ε, έχουν πάρει δάνειο οι ιδιοκτήτε του, κινδυνεύουν να περάσουν σε ξένα χέρια. Το θέμα που προέκυψε ω συμφωνία τη κυβέρνηση με του δανειστέ αποτελεί ήδη θηλιά για χιλιάδε δανειολήπτε που βρίσκονται στο κόκκινο και που παρά τι ελπίδε του, η συμφωνία δεν αφήνει πολλά περιθώρια. Μα πουλάνε σιγα σιγά-σιγά, σιγά. σιγά, σιγά, σιγά. Και τελικά θα έχουμε μόνο τουρίστες εδώ πέρα και που ξένους, σαν επενδυτές, οι οποίοι θα έχουν πάρει τα σπίτια μας. Γιατί και εγώ έχω δάνειο και όλοι έχουμε και τα σπίτια μα να περάσουν σε ξένα χέρια. Ανησυχούμε πάρα πολύ και διότι φαίνεται να εξαντλούνται με τη συμφωνία αυτά και ίσως ίσω ενδεχόμενα νομικά εργαλεία που μέχρι τώρα είχα, είχαν οι ενώσει καταναλωτών στη διάθεσή του. Η προστασία αφορά σε πρώτε κατοικίε, των οποίων η αντικειμενική αξία είναι μέχρι 140.000 ευρώ. Για τον άγαμο δανειολήπτη, αλλά προσαυξάνεται άγνωστο κατά πόσο ανάλογα με την οικογενειακή του κατάσταση. Για παράδειγμα, υπό αυτή την προστασία θα μπορούσε να ενταχθεί ένα νέο ακίνητο 80 τετραγωνικών μέτρων ενό άγαμου στην περιοχή του Μασταμπά ή ένα παλιότερο ακίνητο 100 τετραγωνικών μέτρων στην περιοχή του Πόρου. Θεωρητικά ε, τα δάνεια πάνω από 140.000 ευρώ είναι και το, ας το, πούμε, το ψαχνό τη υπόθεση. Από, κανένας από τα φαντς δεν θέλει να εκποιήσει διαράκια ή τριαράκια 30 ετίας ή 40 ετίας που αντικειμενική τους αξία είναι χαμηλή. Αυτό που τους ενδιαφέρει στα ξένα φαντς είναι να έχουν ε, γραφική ύλη που λέω εγώ, δηλαδή να έχουν κάτι να ασχοληθούν. Αυτό που θέλουν δεν τους ενδιαφέρει κυρίως να πάρουν τα ακίνητα, τους ενδιαφέρει να πάρουν πίσω χρήματα και να κερδίσουν όσο δυνατόν περισσότερα από τα χρήματα σε σχέση με τα χρήματα τα οποία θα δώσουν για να αγοράσουν τα κόκκινα δάνεια. Η συμφωνία αυτή πάντως δείχνει να έχει βάλει ήδη φωτιά στον επιχειρηματικό κόσμο που εκτιμά ότι με τον τρόπο αυτό μέσω των φαντς θα βρεθούν σε χέρια ξένων ελληνικές επιχειρήσεις με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για την οικονομία του τόπου. Αυτή δεν είναι ορθολογική λύση, αυτή είναι μια λύση αφελινισμού Τη ελληνική μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Πάρα πολλά χτυπήματα δέχεται η επιχειρηματικότητα και νομίζω ότι αυτό θα είναι Βασικά το θα είναι ένα, ένα χτύπημα ιδιαίτερα, ιδιαίτερα ισχυρό.